Κύριε Παντελίδα, έχει άνοιξει ένας διάλογος με αφορμή και το άρθρο της πολίτης του κυρίου Χάπα σχετικά με τα πεζοδρόμια στην οδό Καλουτά στα Ταμπάκια. Να μας πείτε καταρχήν αν το έργο έχει ολοκληρωθεί στη συγκεκριμένη οδό και παλαιότερα είχε υπάρξει μια δήλωση του κυρίου Ξενάκη που έλεγε ότι μετά το πέρας του έργου θα αναζητηθεί τρόπος ώστε και η ασφαλτόστρωση και τα πεζοδρόμια να πάνε μέχρι και το νοσοκομείο. Θα υπάρχει τέτοια περίπτωση να το εξετάσει η δική σας δημοτική αρχή? Να σας πω λίγο για αυτό το έργο που αφορά τα πεζοδρόμια της οδού Καλυτά. Αυτό το έργο αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί. Έχει σταματήσει σε αυτό το σημείο γιατί προβλέπεται να γίνει ο κόμβος που έρχεται ο δρόμος από το ΙΚΑ και βρίσκει την οδό Καλυτά. Αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή ρώτησα και την υπηρεσία, ήθελα να επεκτείνουν τα πεζοδρόμια και προς το νοσοκομείο, αλλά υπήρχαν πολλά προβλήματα γιατί τα γεωμετρικά μεγέθη της οδού δεν επέτρεπαν να γίνουν αυτά και έτσι τα πεζοδρόμια και έτσι δεν προχώρησε αυτή η μελέτη και δεν υπάρχει τίποτα στη διαδικασία εκπόνησης μελέτη όσο αφορά το ερώτημα που μου κάνατε αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία μας. Οπότε δεν υπάρχει τέτοια, δεν εξετάζεται δηλαδή τέτοια περίπτωση λόγω της στενότητας του δρόμου από ότι... Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στα πλαίσια του έργου αυτού ήταν να γίνουν πεζοδρόμια. Δεν έχουν γίνει όμως πεζοδρόμια. Από το ύψος, αν κάνω λάθος, του πάρκινγκ του Δημοτικού και κάτω, δεν έχουν γίνει πεζοδρόμια. Απλά έχει στρωθεί ένα υλικό. Τι επιλέγει τη συγκεκριμένη λύση? Τα πεζοδρόμια που λέτε έχουν γίνει μέχρι τη ΣΕΛ, έχουν διακοπεί μέχρι την ACS. Όπως ξέρετε, εκεί στην ACS υπάρχει ένα κτίριο το οποίο εφάφτεται με τη ρημοτομική γραμμή. Γιατί όπως ξέρετε, ο Δήμος Χίου δεν έχει πολεοδομικό σχέδιο. Δεν υπάρχουν καθορισμένες ρημοτομικές γραμμές, με αποτέλεσμα πολλές φορές εκεί που θέλεις να ενεργήσεις και να δημιουργήσεις πεζοδρόμια να πέφτεις πάνω σε κτίρια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, μια πόλη να μην υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός και βλέπετε ότι αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα ως προς τα γεωμετρικά μεγέθη των οδών, αν μας επιτρέπουν να φτιάχνουμε πεζοδρόμια ή όχι. Άρα δηλαδή, κύριε Παντελίδα, από ό,τι κατάλαβα, θα μην ως έχει το έργο. Το έργο για μας αυτό έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί το έργο και έχει τελειώσει και η εργολαβία. Έχει ολοκληρωθεί και η εργολαβία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, υπάρχει κάποια πρόβλεψη εκεί πέρα για να γίνει κάτι άλλο? Η μελέτη του παραλιακού μετόπου έχει να κάνει με το παραλιακό μέτωπο. Δεν έχει να κάνει με αυτή την οδό. Άρα δεν προβλέπεται να γίνουν κάποιες εργασίες. Αυτή τη στιγμή η μελέτη, από ό,τι ξέρω, μελετάται το παραλιακό μέτωπο από την εταιρεία μας την αναπτυξιακή.